Είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα θα ήθελα να συνταξιδέψουμε στον κόσμο. Έναν κόσμο που εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται συνεχώς όπως η αλκυόνη, αλλάζοντας τα κοινωνικά δεδομένα, διατηρώντας όμως σταθερές τις ανθρώπινες αξίες και την ελπίδα για το αύριο. Αντιμετωπίζοντας παράλληλα και τις ίδιες προκλήσεις, δυσκολίες και προβλήματα που είχε από την απαρχή του. Το θέμα της συζήτησής μας δεν αφορά την επαγγελματική μου ιδιότητα, που είναι στο δημιουργικό τμήμα μιας διαφημιστικής εταιρείας. Έχει να κάνει με το ταξίδι. Αυτή την ανάγκη αλλαγής παραστάσεων και φυγής από τα καθιερωμένα. Αυτή τη ροπή που λίγο πολύ εμπεριέχεται στον καθένα μας. Αφορά ακόμα τη δημιουργική έκφραση μέσω της φωτογραφίας. Μιας τέχνης που έχει γίνει λαοφιλής και προσιτή σε όλους μέσω της τεχνολογίας των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων. Όταν κάποιος έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, αυτό τον ευλογημένο τόπο, μπαίνει συχνά στη διαδικασία σύγκρισης. Όμως το να συγκρίνουμε τόπους μεταξύ τους, μάλλον δεν είναι εύστοχο. Και σίγουρα η ομορφιά του πλανήτη μας δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά σύνορα της χώρας μας. Έτσι, η δίψα μου για την εξερεύνησή του με οδήγησε στο να ξεπεράσω όχι μόνο τα γεωγραφικά, αλλά κυρίως τα προσωπικά μου σύνορα. Να νικήσω τους φόβους μου και να εξερευνήσω προορισμούς πέρα από τους προφανείς τουριστικούς. Διακρίνοντας την ομορφιά ακόμα και σε τόπους που δεν θεωρούνται παραδεισένοι με τα τυπικά δεδομένα. Σε μέρη που δεν έχουν ταξιδευτεί πολύ και που μου προσφέρουν την ικανοποίηση της ανακάλυψης, του απρόσμενου. Ο σκοπός του ταξιδιού σταδιακά μεταμορφώθηκε μέσα μου και πλέον δεν αποτελεί μια απλή απόδραση διακοπών στον χρόνο της αδείας μου, ούτε απλά μια διέξοδο αναψυχής. Αποσκοπεί σε μια πολύτιμη αναζήτηση και συλλογή εμπειριών και μια επαφή ουσιαστική με την ανθρώπινη παρουσία στον κόσμο. Προορισμός μου είναι ο άνθρωπος. Και μιας και η φωτογραφία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ταξιδιών μου και μια ανάγκη καλλιτεχνικής μου έκφρασης, η θεματολογία των εικόνων που δημιουργώ είναι σχεδόν πάντα ανθρωποκεντρική. Φωτογραφίζω όταν ταξιδεύω και ταξιδεύω φωτογραφίζοντας. Οι προορισμοί μου δεν είναι Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Στο τελευταίο, μάλιστα, έχω ξεχάσει να πάω. Οι προορισμοί που με προσελκύουν έχουν μέσα τους τον παράγοντα της πρόκλησης, της περιπέτειας. Πάνω απ' όλα όμως αναζητώ προορισμούς αυθεντικούς που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από τη δυτικοποίηση και που τείνουν να εξαφανιστούν. Γοητεύομαι από τις ζούγκλες και τις ερήμους, από την αφρικανική σκόνη και τις χαοτικές πόλεις, την κολώδη υγρασία των τροπικών και τις αυτόχθονες φυλές, τα χαρούμενα παιδάκια που τρέχουν ξοπίσω από το σπάνιο λευκό επισκέπτη, μια έκρηξη συναισθημάτων και ένα ανεξήγητο αίσθημα πληρότητας με κατακλείζει όταν βρίσκομαι εκεί, σε αυτή την απλότητα της ζωής που λίγο πολύ έχουμε ξεχάσει. Οι προορισμοί αυτοί όμως είναι κατά βάση σε αναπτυσσόμενες χώρες, με βαθιά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, με διαφθορά, με φτώχεια, ασθένειες, στέρηση, ίσως ακόμα και πείνα ή πόλεμο. Γιατί κάποιος να θέλει να κάνει διακοπές Χριστουγέννων στο Αφγανιστάν, γιατί να επιλέξει τις παραλίες της Σομαλίας, γιατί να κάνει μια εξόρμηση στην εμπόλεμη Συρία ή το Ιράκ. Θα έλεγα γιατί με ενδιαφέρει και αυτή η πλευρά του πλανήτη, όχι μόνο η αγγελικά πλασμένη. Γιατί δεν με αποτρέπουν οι επικίνδυνες περιοχές ούτε οι εμπόλεμες ζώνες από το πάθος μου. Θα ακουστεί ίσως αιρετικό, αλλά μισώ τον κατακαιρματισμό της γης σε σύνορα. Τι απάνθρωπη ανακάλυψη είναι τα σύνορα. Η γη είναι κτήμα όλης της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν προσπαθώ να υπερνικήσω όχι μόνο τις ανασφάλειες με τις οποίες έχω γαλουχηθεί, ως γόνος κι εγώ μιας Ελληνίδας μάνας, αλλά και το φόβο του πραγματικού κινδύνου. Αυτό που διαπίστωσα όμως είναι ότι ο κόσμος μας δεν είναι τόσο τρομακτικός όσο νομίζουμε. Οι άνθρωποι συνήθως δεν θέλουν το κακό μας. Αντιθέτως, έχω δεχτεί τόση καλοσύνη στους τόπους αυτούς από ανθρώπους πανφτωχούς, ταπεινούς, αλλά με τεράστιο πλούτο ψυχής. Οι άνθρωποι του κόσμου. Αυτούς αποτυπώνουν οι εικόνες μου και αυτοί απελευθερώνουν τα συναισθήματά μου. Το μεγαλείο της ανθρωπότητας που βρίσκει ελπίδα ακόμα και μέσα στο βούρκο αυτού του κόσμου, που χαμογελά χωρίς την ψευδή ευτυχία των υλικών αγαθών. Μια μεταμόρφωση συντελείται μπροστά στα μάτια μου και κάνει τις στοχογειτονιές του πλανήτη να δείχνουν ιδυλιακές. Τους ανθρώπους της ανέχειας, τους πιο ευτυχισμένους του κόσμου. Δείχνουν σαν να άγγιξαν την ουσιαστική ευτυχία, δίνοντας τη δική τους ερμηνεία για τη ζωή. Δεν θυμίζει όλο αυτό λίγο την ιστορία της Αλκυόνης και του Κίικα? Ποιες είναι οι μαγικές ιδιότητες της ζωής που εξυντανικεύουν τα πάντα? Κάνουν τις παραγκουπόλεις με τις λαμαρινέγες στέγες να μοιάζουν φτιαγμένες από πολύτιμο μέταλλο. Εκεί λοιπόν στις στοχογειτονιές, με τις κότες που τριγυρίζουν στα δρομάκια με το κοκκινόχωμα, με τα πλωμένα ρούχα, με τα παιδάκια που τρέχουν χαρούμενα και τις κοπέλες που πλέκουν τα μαλλιά η μία της άλλης.
εκεί που οι κυράδες κάθονται στο κατόφλι του παραπήγματός τους και συζητούν και που μικροί-μεγάλοι κοιτάζουν με περιέργεια το σπάνιο επισκέπτη. Νιώθεις μια παράξενη ευδαιμονία να πηγάζει μέσα σε αυτή τη συνθήκη, κάτω στις ακτές της Αφρικής. Αυτή την Ήπειρο που είναι τόσο βασανισμένη αλλά και τόσο μαγική. Στην ίσο της Μοζαμβίκης, που χάρισε το όνομα σε ολόκληρη τη χώρα, διαδραματίζονται σκηνές ονειρικές. Ένα ντεκόρ με ρυπωμένα κτίσματα και ένα σαπιοκάραβο με τη χρωματική αρμονία της οξύδωσης και της παλιάς μπολιάς. Και πίσω ένας ουρανός σαν ζωγραφιστός. Εκεί ξαφνικά, δύο μικρά παιδιά, ντυμένα με τα επίσημα ράκι τους, εκφράζουν μια αγάπη αυθόρμητη, αγνή. Το σαπιοκάραβο μετατρέπεται σε παιχνίδι. Όπως όλα τα ευτελή, αλλά εφάνταστα παιχνίδια που σαλινεύουν τα παιδιά στους τόπους αυτούς. Οι σκουριασμένες καδένες που δεσμεύουν αυτή τη βαριά λαμαρίνα μετατρέπονται σε πεδίο ακροβατικών. Σε μια άλλη χώρα, την Αιθιοπία, τα αυτοσχέδια ξυλοπόδαρα ανυψώνουν τα παιδιά. Τα μεταφέρουν λίγο πιο κοντά στον ουρανό. Ενώ μια παλιά ρόδα δημιουργεί αυτοσχέδιες πίστες αγώνων, εδώ στη Μαδαγασκάρη, και εδώ σε μια πόλη χτισμένη από λάσπη, την Τζένε του Μάλι, το οποίο πλήττεται από έναν εμφυλίο πόλεμο. Εδώ πάλι στο πάμφτωχο, το πολύπαθο Μάλι, μια αυτοσχέδια μάσκα μεταμορφώνει αυτό το παιδί. Μια σβούρα είναι η παιδική περιουσία στις μπαράγκες δίπλα στις Ράγες, στην Τάκα του Μπαγκλαντές, έναν από τους πιο ασφυκτικά πυκνοκατοικημένους τόπους στον κόσμο. Εδώ βλέπετε ένα σκουπίδι των ωκεανών ή μια καλογιαλισμένη κούρσα σε αυτό το απομονωμένο νησάκι στην Παππούα Νέα Γουινέα. Στον τόπο αυτό, ακόμα και οι ζωντανοί κροκόδηλοι γίνονται παιχνίδι. Μια σκηνή καθημερινού μόχθου στα βουνά της Βιρμανίας ή μήπως ένα λούνα πάρκ που τα παιδιά υπεύουν βουβάλια. Θα ρίσω ότι το τοπίο μετουσιώνεται σε έναν άλλο κόσμο ονειρικό και οι πρωταγωνιστές του αποκτούν μια υπόσταση μεταφυσική. Αυτοί είναι ελαφρεπιβάτες τρένου στον Μπαγκλαντές ή μήπως μια εφάνταστη χορογραφία. Σε ένα χορό της ζωής με βήματα αλόκοτα, δύσκολο να τα ακολουθήσεις. Βλέπω μια ακαταμάχητη δίψα για ζωή. Εμείς καμιά φορά ξεχνάμε και μένουμε διψασμένοι. Όχι όμως αυτός ο βαρκάρης στην Ποτσουάνα, στο δέλτα του ποταμού Οκαβάγκο. Είναι ένα ποτάμι που δεν καταλήγει σε κάποια θάλασσα, αλλά κατά μεσή στην έρημο Καλαχάρη, που τον καταπίνει διψασμένη κι εκείνη. Αυτή η μοναχή, σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στο Νεπάλ, σε μια δροσερή ανάπαυλα από το θερινό μουσόνα. Αυτά τα παιδιά στην ψαραγορά του Αμαζονίου, στη Βραζιλία. Και αυτοί οι μαθητές στις όχθες του ποταμού Ζαμβέζη, δίπλα στο χείλος των καταρρακτών της Βικτόρια. Σαν να τη θασεύουν το νερό, αυτή τη ζωτική ύλη του σύμπαντος. Αλλά ακόμα και στους τόπους της γης που το νερό είναι λιγοστό, στο Μάλι, στο Καμερούν ή και αλλού, η πηγή της ζωής τελικά είναι αστήρευτη. Στους καυτούς υγρούς μουσώνες της Ινδίας. Τα ριζοχόραφα της Μαδαγασκάρης ξεδιψούν κι αυτά με το μόχθο των ανθρώπων που πασχίζουν για αυτή την ανταλλαγματική σχέση με τη γη. Το στοιχείο του νερού, οι ωκεανοί, οι λίμνες, τα ποτάμια έχουν την ιδιότητα να μας μεταφέρουν σε μια άλλη διάσταση, μυστηριακή. Σαν αυτό το βαρκάρι στο απόκοσμο δειλινό, σε ένα μικρό νησάκι της Μαδαγασκάρης. Αυτό το κορίτσι στη λίμνη Μετανούφαρα στη Γουατεμάλα. Ή αυτό το ξανθό αγόρι με το μελαμψό δέρμα. Μια γενετική ιδιομορφία που συναντά κανείς στα νησιά του Σολομόντα, στα πλωτά χωριά της φυλής των Μπατζάου, των λεγόμενων και τσιγκάνων της θάλασσας. Είναι μια φυλή που ζει σε χωριά χτισμένα κατά μεσής του ρηχού πελάγους, στο Βόρνεο. Ένας παράνομος βαρκάρης δέχτηκε να μας μεταφέρει μέχρι εκεί, σε αυτά τα επικίνδυνα νερά τα οποία λιμένονται εξτρεμιστές από τις Φιλιππίνες, για να μείνουμε μαζί με αυτή τη φυλή στις καλύβες τους. Στο Τσάντ, ένα τόπο πάμφτωχο, στην ομώνυμη λίμνη που τίνει να αποστραγγιστεί. Η τρομοκρατία της Μπόκο Χαράμ μεγιστοποιεί τα δεινά της φτώχειας, όμως το λιγοστό νερό δίνει και εδώ λίγη ανακούφιση. Η πολυσύχναστη υδάτινη δρόμη του Μπαγκλαντές, μιας χώρας που πλημμυρίζει την εποχή των μουσώνων, μας ταξιδεύουν κι αυτοί στο θαυμαστό και κάποιες φορές αλόκοτο κόσμο μας. Ακόμα και μια λακκούβα με λασπόνερα στο Μαλάουι γίνεται καθρέφτης μιας παράλληλης πραγματικότητας. Αρκεί να το τολμήσουμε, σαν την Αλκιόνη και τον Γκίικα, σαν θεοί ή σαν κοινή θνητή. Σαν αυτό το άφοβο παιδί με τους υποπόταμους στην Ουγκάντα ή εκείνα που βουτούν στα καρνάγια του Μπαγκλαντές στα νεκροταφεία των πλοίων. Στον ίδιο τόπο, τα πλαστικά σκουπίδια μεταμορφώνονται κι αυτά σε ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό και οι άνθρωποι τα ξεχωρίζουν επιμελώς. Πόσο ανεξάντλητο χρώμα έχει ο κόσμος αυτός. Μαρόκο, Πακιστάν, Τανζανία, Γουατεμάλα. Ακόμα κι αν ο εξυγχρονισμός απειλεί αυτή την πολύχρωμη ποικιλομορφία. Σαν αυτούς τους ηθαγενείς στην Παππούα Νέα Γουινέα, που βγάζουν σέλφι με το ασορτή κινητό τους. Αυτή η μοναχή με τα video games στη Βιρμανία. Το κορίτσι στο μαυσολείο του Ουσμπεκιστάν.
και κάθε τι που απειλεί να διαταράξει την ομορφιά αυτής της Εδέμου. Αυτή η υποσυτισμένη μάνα της φυλής των πυγμαίων στις εσχατιές του Καμερούν εκπέμπει μια ανεξήγητη αισιοδοξία, θρέφοντας με το ισχνό στήθος της το παιδί. Η ιερότητα του μητρικού θυλασμού και σε αυτήν εδώ την ευλαβική ηθαγενή στη Βενεζουέλα. Και εκείνη στη λαχαναγορά της Γουατεμάλα θα ρεις ότι θρέφει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η μητρική ευτυχία αυτής της γυναίκας από τη φυλή Άκα στα κριτικά χωριά του Λάος, πόσο μοιάζει με την τρυφερή στιγμή κάθε μητέρας με το παιδί της, σε κάθε γεωγραφικό μήκος και πλάτος του κόσμου. Αυτή η καρτερική παιδική φιγούρα, άνθρωποι ευτυχείς με τα λίγα. Υπάρχει όμως και μια σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτή που σκορπά τον όλεθρο. Στη Μοσούλη του Ιράκ, που απελευθερώθηκε από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος δια της ισοπαίδωσης. Στην αιματοβαμμένη Σομαλία, στο πολύπαθο Αφγανιστάν, όπου μετά από 40 χρόνια πολέμου δεν διαφαίνεται ειρήνη. Στο Χαλέπι της Συρίας, που η ζωή συνεχίζεται με μια φαινομενική ανεμελιά, σαν να αγνοεί τα ερείπια που την περιβάλλουν. Η ζωή θα συντελεί πάντα τις μεταμορφώσεις της. Θα αναγεννιέται και θα αποθεώνεται σαΐ. Γιατί ίσως είναι φτιαγμένη από μια θεϊκή πνοή. Αυτό ελπίζω να διαμηνύουν οι εικόνες των τόπων και των ανθρώπων που συναντήσαμε απόψε. Περισσότερες εικόνες του κόσμου μπορείτε να δείτε στο Instagram ή στην ιστοσελίδα trippingpictures.com.